Πάμε να ανοίξουμε την παρένθεση στη θεματική με τον Νίκο Παπανικολάου, τον κλινικό ψυχολόγο και συνεργάτη εδώ στον όμιλο της Crete TV. Καλησπέρα, Νικόλα. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, ένα θέμα το έχουμε πιάσει και στο παρελθόν, ωστόσο έχω την αίσθηση ότι παραμένει επίκαιρο. Παραμένει πάντα επίκαιρο και όχι μόνο λόγω γιορτών τώρα, ναι. Δεδομένου του ότι στις γιορτές όλοι λίγος πολύ θα υπερβάλλουν ως προς την κατανάλωση του ποτού, αλλά νομίζω ότι γενικώς παραμένει επίκαιρο. Άλλωστε, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν χρόνο αξίες με τον αλκοολισμό στις γιορτές προσπαθούν και απέχουν ουσιαστικά. Δηλαδή, αντίθετα, σε καθημερινή βάση είναι άνθρωποι οι οποίοι πίνουν από εκεί πέρα. Αυτό είναι κάτι, ένα βασικό πρόβλημα. Ωστόσο, ο αλκοολισμός είναι, παραμένει ένα πρόβλημα. Ναι. Ειδικά στην Κρήτη παραμένει ένα πρόβλημα. Έχω την αίσθηση ότι είναι το κάτι παραπάνω. Και άλλωστε, η Εύη Σπανού πάνω μου είπε το εξής, ότι μιλάμε για τον αλκοολισμό, μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο προβληματίζει και έχει κοινωνικές προεκτάσεις. Ωστόσο, ο αλκοολισμός πηγαίνει και με το κάπνισμα. Κατά συντριπτική πλειοψηφία. Πηγαίνει με το κάπνισμα, πηγαίνει με το άγχος, πηγαίνει με την κατάθλιψη, αλλά πηγαίνει και με τη βία κιόλας. Δηλαδή, όλα η έκρηξη βίας αυτή, την οποία παρακολουθούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, είτε σε επίπεδο ενδοοικογενειακό, είτε σε επίπεδο κοινωνικής βίας η οποία υπάρχει, συνάδει πολλές φορές με τον αλκοολισμό. Δηλαδή, ο αλκοολικός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ενδυνάμει ένας βίαιος άνθρωπος. Μάλιστα. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μία σειρά. Να τα βάλουμε σε μία σειρά. Ας ξεκινήσουμε από την πρώτη, από τον πρώτο πίνακα, όπου εδώ μιλούμε για κατανάλωση του αλκοόλ. Προσπάθησα να δώσω την κατανάλωση του αλκοόλ σε μια τρυφερή ηλικία, 16 έως 18 ετών. Ξέρεις, ουσιαστικά στην εφηβική ηλικία, όπου εκεί βλέπουμε αλκοόλ σε όλη του τη ζωή έχουν πιει περίπου το 100%, το 92,5% από εκεί και πέρα των ανθρώπων, των παιδιών αυτής της ηλικίας. Από εκεί και πέρα, τους τελευταίους 12 μήνες το 87%, τις τελευταίες 30 μέρες, περισσότερα από 5 ποτά τις τελευταίες 30 μέρες, και αυτό νομίζω ότι αρχίζει σιγά σιγά και είναι λίγο πιο σοβαρή η κατάσταση και πρέπει να μας προβληματίζει, Νίκο, είναι ότι το 38% έχει πιει περισσότερα από 5 ποτά τις τελευταίες 30 μέρες. Περισσότερα από 5 ποτά στη σειρά, περισσότερες από 3 φορές τις τελευταίες 30 μέρες. Στη σειρά το ίδιο βράδυ. Στη σειρά το ίδιο βράδυ, ακριβώς. Πρόσεξε ένα ποσοστό 11%. Από εκεί πέρα 35% έχει μεθύσει σε όλη του τη ζωή, δηλαδή περίπου ένα στους 3 μαθητές έχει μεθύσει τουλάχιστον μία φορά. Από εκεί πέρα το 9%, σχεδόν ένα στους 10, έχει μεθύσει 3 φορές στους τελευταίους 12 μήνες. Περισσότερες μάλλον από 3 φορές, τουλάχιστον 3 ή περισσότερες από 3 φορές στους τελευταίους 12 μήνες. Και από εκεί και πέρα το 11,3% έχει μέθει τις τελευταίες 30 μέρες και βαριά μέθει την τελευταία μέρα της κατανάλωσης, το 5,6%. Από εκεί και πέρα, με βάση τη συγκεκριμένη έρευνα, φαίνεται ότι μάλλον στην Κρήτη είμαστε αρκετά πιο ψηλά και ίσως ο νομός Ρεθύμνου είναι αυτός ο οποίος σκοράρει αρκετά πιο ψηλά σε σχέση με τον αλκοολισμό. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο αποτελεί ένα πρόβλημα. Περνάμε στον δεύτερο πίνακα, όπου να μιλήσουμε για τους εκκλητικούς ψυχολογικούς παράγοντες. Δηλαδή, ποιοι παράγοντες ουσιαστικά μας βοηθούν ούτως ώστε να περάσουμε στον αλκοολισμό. Ο πρώτος παράγοντας είναι εξής, το άγχος. Το άγχος φαίνεται ότι το 80% των ανθρώπων έχει ή πάσχει από αλκοολισμό, το 80% των αλκοολικών έχει και άγχος. Από εκεί και πέρα φαίνεται ωστόσο ότι δεν ξέρουμε κατά πόσον το άγχος προϋπάρχει του αλκοολισμού ή έπεται του αλκοολισμού. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο, το πόσο τελικά το ένα επηρεάζει το άλλο. Το ίδιο ισχύει και με την κατάθλιψη. Δηλαδή, άνθρωπος ο οποίος έχει κατάθλιψη πέφτει πολύ πιο εύκολα στα δίχτυα του αλκοολισμού και κάνει έναν κακό εντός εισαγωγικών αλκοολισμό. Προχωράει δηλαδή πολύ πιο έντονα σε όλα τα στάδια του αλκοολισμού. Από εκεί και πέρα, ένας άλλος παράγοντας είναι η κοινωνική φοβία, η υπερβολική ντροπή. Μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι ντρέπονται πάρα πολύ, άρα λοιπόν γίνονται κοινωνικοί πότες ούτως ώστε να μπορέσουν να ξεπεράσουν τη φοβία τους και γι' αυτό το λόγο μπορούν και μπαίνουν σε παρέες σίγουρα. Από εκεί και πέρα, σίγουρα ο τελευταίος είναι η εσωστρέφεια, που αφορά παιδιά εσωστρεφή, κλειστά, τα οποία δεν ανοίγονται εύκολα και τα οποία είναι συνήθως κάτω των 18 ετών και τα οποία με ένα, δύο, τρία ποτηράκια αλκοόλ αισθάνονται ότι λύνονται, ότι έχουν τη δυνατότητα να φλερτάρουν, ότι έχουν τη δυνατότητα να συνυπάρξουν με άλλα παιδιά και άρα λοιπόν προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν με έναν σαφώς λάθος τρόπο. Αυτό γίνεται και με το κάπνισμα. Αυτό γίνεται αυτές και με ηλικίες. Το κάπνισμα σε αυτές τις ηλικίες. Αλλά με το αλκοόλ ακόμη περισσότερο, δεδομένου ότι το αλκοόλ έρει όλες τις αντιστάσεις οι οποίες υπάρχουν και μας κάνουν να είμαστε πολύ περισσότερο χαλαροί. Ειδικότερα, πρόσεξε τα βαριά αλκοολούχα ποτά, φαίνεται σε αυτό. Ενώ αντίθετα, το κόκκινο κρασί φαίνεται ότι χαλαρώνει περισσότερο. Προχωράμε λοιπόν οι εκκλητικοί κοινωνικοί παράγοντες. Εκκλητικοί κοινωνικοί παράγοντες είναι τραυματικές εμπειρίες, τις οποίες μπορεί να έχει κάποιο άνθρωπο, κάποιο παιδί, ουσιαστικά σε. Σε όλη τη ζωή. Εκκλητική σημαίνει. Οι παράγοντες οι οποίοι δηλαδή θα μας οδηγήσουν στον αλκοολισμό. Κοινωνικοί παράγοντες όμως οι οποίοι θα μας οδηγήσουν στον αλκοολισμό. Τραυματικές εμπειρίες τις οποίες μπορεί να έχει κάποιος σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.
συγκρούσεις σε οικογένεια, εργασία, οι οποίες μπορεί να υπάρχουν, δηλαδή τα διάφορα προβλήματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν, και περίοδοι αλλαγής στη ζωή. Συνταξιοδότηση, για παράδειγμα. Ή αντίστοιχα θάνατος του ενός από τους δύο συντρόφους από εκεί πέρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι άνθρωποι άνω των 60, άνδρες άνω των 60, είναι άνθρωποι οι οποίοι πέφτουν πολύ πιο εύκολα στα δίχτυα του αλκοόλ, ειδικά στη φάση που έχουν χάσει τη σύντροφό τους, για παράδειγμα. Προχωράμε στον επόμενο πίνακα, όπου μιλάμε για τους διάφορους τύπους αλκοολισμού. Είναι ο πρώιμος αλκοολισμός, ο αλκοολισμός της εφηβείας, αν θέλεις. Είναι ο αλκοολισμός 16, 18, 15, 18 πάρα πολλές φορές, όπου εδώ μάλλον φαίνεται ότι εμπλέκονται και γενετικοί παράγοντες, το DNA δηλαδή το περίφημο. Άρα λοιπόν μιλάμε για άτομα τα οποία είναι εξαρτημένα οικονομικά, ουσιαστικά συναισθηματικά από την οικογένεια, και άρα λοιπόν στην περίπτωση κατά την οποία πρέπει να επέμβουμε ούτως ώστε να παρέμβουμε ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, πρέπει να συνυπάρξει και η οικογένεια σε αυτή τη φάση της θεραπείας για τα συγκεκριμένα παιδιά. Ο δεύτερος είναι της ενήλικης ζωής, είναι, θα έλεγα, ο πιο συχνός, όπου από εκεί και πέρα είναι το κλασικό, το οποίο το ακούμε πάρα πολλές φορές, το πίνω γιατί μου αρέσει, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν το συνειδητοποιούν, δεν συνειδητοποιούν ότι έχουν μπλέξει, ότι έχουν βρίσκονται στα δίχτυα του αλκοολισμού, και από εκεί και πέρα μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι ζητούν βοήθεια όταν κάποιο σημαντικό πρόβλημα υγείας χτυπήσει από εκεί και πέρα την πόρτα της ζωής τους ουσιαστικά. Άρα λοιπόν, για παράδειγμα, πρόβλημα με το ΥΠΑΡ, πρόβλημα με τον γαστροεισοφαγικό σωλήνα. Και το τελευταίο, φυσικά, λόγω κοινωνικής και οικογενειακής αποξένωσης, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πίνουν λόγω χωρισμού, λόγω θανάτου, και προσπαθούν με κάποιο τρόπο να αντιμετωπίσουν το πένθος αυτό σε μια προφανώς λανθασμένη προσπάθεια, δεδομένου του ότι μπλέκεις και μπαίνεις στα δίχτυα του αλκοολισμού, που σαφώς δημιουργεί πολλά προβλήματα τόσο στην ψυχολογία όσο και στο σώμα από εκεί πέρα. Περνούμε στον επόμενο πίνακα, στοιχεία της αλκοολικής προσωπικότητας. Τι χαρακτηριστικά έχει η αλκοολική προσωπικότητα, έστω και αν, ξέρεις, τελευταία ενδυνάμει ο καθένας μπορεί να γίνει αλκοολικός, αλλά από εκεί και πέρα, με το που μπαίνει στη διαδικασία του να είναι αλκοολικός, φαίνεται ότι έχει κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία, σαν και αυτά τα οποία προσπάθησα να σταχυολογήσω. Το οποίο έχει, το πρώτο είναι η καθήλωση και η εξάρτηση, δηλαδή μιλούμε για έναν άνθρωπο ναρκισιστή, ο οποίος κοιτάζει αρκετά τον εαυτό του ουσιαστικά, ή έναν άνθρωπο ο οποίος παραμένει εξαρτημένος. Δηλαδή, μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι παραμένουν εξαρτημένοι από μια μητρική φιγούρα ή ακόμα και από τη φιγούρα της συζύγου, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ειδικά όταν πρόκειται για άνδρα αλκοολικό. Οπότε, λοιπόν, μιλούμε για περίπτωση παντοδύναμης συζύγου, η οποία με κάποιο τρόπο ελέγχει και ο ίδιος εξαρτάται από την παντοδύναμη σύζυγο. Περνάμε στη δεύτερη φάση, παρορμητικότητα, είναι αυτό που λέγαμε βία. Είναι χαρακτηριστικό, ξέρεις, ότι περισσότερο από το 50%, κοντά στο 70% των βίων περιστατικών τα οποία υπάρχουν σε ενδοοικογενειακό επίπεδο, φαίνεται ότι σχετίζονται με το αλκοόλ, δηλαδή με την υπερβολική κατανάλωση του αλκοόλ. Όπως επίσης αντίστοιχα και με τους καυγάδες αυτούς οι οποίοι υπάρχουν στον δρόμο, για να το πούμε πολύ απλά, ναι. Φαίνεται ότι αυτοί πολλές φορές σχετίζονται με την κατανάλωση του αλκοόλ, σε επίπεδο κοντά στο 50%. Προφανώς άγχος κατάθλιψη, δηλαδή το άγχος και η κατάθλιψη πολλές φορές δεν προϋπάρχει, όπως είπαμε προηγουμένως, του αλκοολικού, αλλά της αλκοολικής προσωπικότητας, αλλά αντίθετα, στη συνέχεια η αλκοολική προσωπικότητα δημιουργεί ένα άγχος και κατάθλιψη. Σεξουαλικές δυσκολίες που υπάρχουν, ένας έντονος ναρκισισμός και προφανώς από εκεί και πέρα δυσκολία στην προσέγγιση που έχει κάποιος, ούτως ώστε να μπορέσει να μιλήσει, να μπορέσει να ανοιχτεί. Άρα λοιπόν μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι κλείονται στον εαυτό τους και οι οποίοι παραμένουν εσωστρεφείς. Προχωράμε στον επόμενο πίνακα, πολύ πολύ σημαντικός πίνακας, ξέρεις, δεδομένου του ότι προσπαθούμε να περιγράψουμε εδώ τα στάδια του αλκοολισμού. Ξέρεις, το θεωρώ πολύ σημαντικό το συγκεκριμένο πίνακα, γιατί προφανώς όταν κάποιοι άνθρωποι βρίσκονται στο πρώτο στάδιο του αλκοολισμού, που και αυτό είναι αλκοολισμός, έχουν την αίσθηση ότι δεν είναι αλκοολικοί. Δηλαδή, τον αλκοολικό τον έχουμε συνδέσει με τον άνθρωπο ο οποίος είναι αρακένδυτος, ο άνθρωπος ο οποίος ζει και κινείται με μια μπουκάλα κρασί στο χέρι, με έναν άνθρωπο ο οποίος ζει στο περιθώριο. Αντιθέτως, στο πρώτο στάδιο είναι άνθρωποι οι οποίοι πίνουν για να ξεφύγουν από τα διάφορα προβλήματα, δηλαδή έχουν ξεφύγει πλέον από τον κοινωνικό πότι και αρχίζουν το πίνω για να ξεφύγω. Αρχίζει η αύξηση της ποσότητας, αύξηση της ανοχής και υπερηφάνεια, πρόσεξε, και έπαρση. Το τονίζω αυτό, υπάρχει πάρα πολύ συχνά στην κριτική επαρχία. Ναι. Υπερηφάνεια, έξαρση ότι εγώ πίνω και δεν με πίνει. Ότι εγώ το αντέχω, για παράδειγμα, ιδιαίτερα στις μικρότερες ηλικίες. Αυτό πώς προκύπτει ηλικίες. Γενικά, ο μύθος αυτός. Είναι ένα χαρακτηριστικό αυτός ο μύθος ενός ανθρώπου, ωστόσο, ο οποίος βρίσκεται στο πρώτο στάδιο του αλκοολισμού. Από εκεί και πέρα, ο εγωισμός που λέγαμε προηγουμένως, τα ναρκισιστικά στοιχεία τα οποία λέγαμε προηγουμένως, τα οποία τονίζονται ήδη από τον αλκοολισμό, στην αλκοολική προσωπικότητα, κάνουν κάποιον να πιστεύει ότι αντίστοιχα υπερηφανεύεται ή έχει έπαρση το ότι τελικά πίνει και δεν τον πίνει, και άρα λοιπόν με κάποιο τρόπο μπορεί να το αντιμετωπίσει.
Και προφανώς από εκεί και πέρα αρχίζει και έχει αναζήτηση κάποιες ευκαιρίες κατανάλωσης. Δηλαδή προσπαθώ να αναζητήσω κάποιες ευκαιρίες κατανάλωσης. Προχωράμε στο δεύτερο στάδιο. Το δεύτερο στάδιο είναι προφανώς λίγο πιο προχωρημένο, όπου υπάρχει αυξημένη ανάγκη κατανάλωσης, ακόμα και μέσα στην ημέρα. Δηλαδή μιλάμε για άνθρωπο ο οποίος πίνει το πρωί, πίνει ίσως το μεσημέρι, πίνει το βράδυ, πίνει το μεσημέρι και το βράδυ, και όχι μόνο το βράδυ από εκεί και πέρα. Προφανώς από εκεί και πέρα υπάρχουν αυξημένα επίπεδα ανοχής, αρχίζει δηλαδή ο οργανισμός και ανέχεται περισσότερο το αλκοόλ. Όπου υπάρχουν όμως ενοχές επίσης, δηλαδή κάποιος έχει ενοχές και προσπαθεί να το αποφύγει πάρα πολλές φορές, θα έλεγα όχι πετυχημένα φυσικά. Από εκεί και πέρα σίγουρα αρχίζουν και χτυπούν τα προβλήματα υγείας στην πόρτα, προβλήματα υγείας με το γαστροεισοφαγικό σωλήνα ή προβλήματα υγείας με το ύπαρ, και προφανώς από εκεί και πέρα υπάρχει και περιστασιακή απώλεια ελέγχου. Πρόσεξε, αλκοολικός δεύτερου σταδίου είναι χαρακτηριστικά όλα αυτά εδώ πέρα. Είναι άνθρωπος ο οποίος όταν τον δεις θα σου πει ότι εγώ δεν πίνω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά ωστόσο είναι αλκοολικός όχι πρώτου σταδίου, δεύτερου σταδίου. Προχωράμε στο τρίτο στάδιο, όπου τα πράγματα σοβαρεύουν βεβαίως, όπου εκεί υπάρχει πλήρης απώλεια ελέγχου. Ναι, εκεί ίσως και ο περίγυρος έχει αρχίσει και το συνειδητοποιεί ότι υπάρχει πλήρης απώλεια ελέγχου. Προβλήματα στην κοινωνική και στην επαγγελματική ζωή. Δηλαδή, μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι αμελούν υποχρεώσεις, οι οποίοι ξεχνούν δεσμεύσεις, οι οποίοι με κάποιο τρόπο αθετούν υποσχέσεις. Από εκεί και πέρα σίγουρα υπάρχει επηρεασμός της οικονομικής κατάστασης λόγω των προβλημάτων και της αναποτελεσματικότητας που υπάρχει στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Εμφάνιση της βίαιης συμπεριφοράς, που ο αλκοολικός αρχίζει και γίνεται βίαιος. Είναι κάτι χαρακτηριστικό, επειδή βία μιλάμε και ορθά μιλάμε τελευταία σε επίπεδο οικογενειακό και όχι μόνο. Ο αλκοολικός είναι ένας βίαιος άνθρωπος. Και προφανώς από εκεί και πέρα εμφάνιση ή παγίωση, θα έλεγα καλύτερα, γιατί πολλές φορές, όπως είπαμε προηγουμένως, προϋπάρχει κατάθλιψη. Της κατάθλιψης λοιπόν, όπου είναι ο άνθρωπος ο οποίος αδυνατεί να σηκωθεί από το κρεβάτι του, πολλές φορές αν δεν πιει. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος αποφεύγει τις επαφές με φίλους, δηλαδή κλείνεται περισσότερο στον εαυτό του. Σε αυτή τη φάση αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε ότι ο άνθρωπος είναι αλκοολικός, ξέρεις. Στα δύο προηγούμενα στάδια δεν το συνειδητοποιούμε. Αντίθετα, σε αυτή τη φάση είναι αρκετά σοβαρή η κατάσταση. Προχωράμε στο επόμενο, στο τέταρτο στάδιο, που για πολλούς είναι και το τελευταίο βεβαίως στάδιο, όπου υπάρχει κατανάλωση ολημερής και ολονυχτής, θα έλεγα, από εκεί και πέρα. Μιλάμε για έναν ξεκινά άνθρωπο στο πρωί πίνει, και ξεκινάει το πρωί και ο οποίος τελειώνει το βράδυ. Μέθει για μέρες, όπως λέγαμε, σοβαρά προβλήματα υγείας από εκεί και πέρα, τα οποία είναι συνήθως κύρωση του ύπατος, και από εκεί και πέρα εξασθένιση της σκέψης, η οποία υπάρχει προβλήματα, θα έλεγα, εγκεφαλικής λειτουργίας. Και περνάμε στο τελευταίο, στο πέμπτο στάδιο, το οποίο για πολλούς δεν φτάνει ποτέ, γιατί πολλοί φεύγουν από το τέταρτο στάδιο ήδη, όπου υπάρχει αδυναμία του να λειτουργήσει χωρίς να πιει, συμπτώματα όταν δεν πίνει, ναυτία, έμετος, πυρετός, παρεστήσεις από εκεί και πέρα, παραλύτημα το οποίο μπορεί να έχει. Όταν δεν πίνει, όταν όπως δεν πίνει. Ένας χρήστης ναρκωτικών ουσιών. Όπως ένας χρήστης ναρκωτικών είναι αυτό ουσιών. Το στάδιο ακριβώς που περιγράφουμε. Το τελευταίο, το τελικό στάδιο είναι αυτό το οποίο πλέον ίσως το βλέπουμε σε ανθρώπους οι οποίοι είναι του περιθωρίου, στα παγκάκια, και με κάποιο τρόπο λέμε ότι αυτός είναι αλκοολικός. Δεν είναι μόνο αυτός αλκοολικός, και θέλω να το τονίσουμε από αυτήν τη στήλη, Νίκο. Και προφανώς υπάρχει κίνδυνος απώλειας ζωής, θα έλεγα σιγουριά απώλειας ζωής, δεδομένου ότι βρίσκεται ήδη στο τελευταίο στάδιο. Από εκεί και πέρα προχωρούμε στον επόμενο πίνακα. Τι προβλήματα υπάρχουν στην οικογένεια? Πρώτο πρόβλημα είναι γενετική επιβάρυνση, είτε σε επίπεδο κληρονομικότητας, είτε σε επίπεδο αντιγραφής συμπεριφορών. Δηλαδή, ένα παιδί αντιγράφει συμπεριφορές, και άρα λοιπόν εν δυνάμει γίνεται αλκοολικό, και επίσης υπάρχει επιβάρυνση στο DNA, και άρα λοιπόν στο παιδί με κάποιο τρόπο μπορεί εν τω μεταξύ, όντως, εγώ προσωπικά και πριν από χρόνια είχα κάνει και μία εκπομπή στους ήρωες και είχα εστιάσει στο φαινόμενο του αλκοολισμού. Πάρα πολλά τα παραδείγματα, δηλαδή, με ανθρώπους, και από ό,τι βλέπω εδώ από τα στάδια τα οποία μας περιγράφει και ο Νίκος ο Παπανικολάου, πολλοί από αυτούς βρέθηκαν ακόμα και στο τέταρτο στάδιο. Τι σημαίνει? Ένα βήμα πριν χάσουν τη ζωή τους. Ωστόσο, βρήκαν το θάρρος, το ψυχικό στένος, προσπάθησαν, απευθύνθηκαν στους ειδικούς. Συγκεκριμένα στο ΚΕΘΕΑ μίλησα με 6 διαφορετικές προσωπικότητες, με 6 διαφορετικούς ανθρώπους. Μίλησα λοιπόν μαζί τους και τι μου είπαν? Ότι απευθυνθήκαμε και πραγματικά βγάλαμε άκρη και πραγματικά επιζήσαμε και πραγματικά κοιτάξαμε στα μάτια την οικογένειά μας. Οπότε το κεντρικό μήνυμα από όλη αυτή την παρουσίαση αυτή τη στιγμή είναι ότι καλό θα είναι να δείξει αντανακλαστικά ο περίγυρος, να δείξει αντανακλαστικά η οικογένεια, να δείξει αντανακλαστικά η κοινωνία, και να καταλάβει η κοινωνία, ο περίγυρος, η γυναίκα, το παιδί, ότι υπάρχει πρόβλημα και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βοηθήσουμε τον δικό μας άνθρωπο. Ακριβώς. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το να μπορέσει η οικογένεια να ευαισθητοποιηθεί,
Δεδομένου του ότι, Νίκο, σκέψου το ότι περίπου στο 1 τρίτο των περιπτώσεων είναι η οικογένεια η οποία ευαισθητοποιείται και όχι ο ίδιος ο αλκοολικός ο οποίος ευαισθητοποιείται. Όπως είπες πολύ σωστά, ακόμα και ο αλκοολικός του 4ου σταδίου ή ακόμα και του 5ου, θα έλεγα, σε ένα σημείο σταδίου, ένας άνθρωπος ο οποίος εν δυνάμει μπορεί να αλλάξει τη ζωή του. Αρκεί να το πάρει απόφαση, να αποφτανθεί στους ειδικούς, το ΚΕΘΕΑ, όπως είπες, κάνει εξαιρετική δουλειά πάνω σε αυτό, να αποφτανθεί στους ειδικούς για να μπορέσει να αντιμετωπίσει μια κατάσταση, η οποία κατάσταση του δυσκολεύει τη ζωή, την καθημερινότητα, όχι μόνο αυτού, αλλά και της οικογένειας. Δεδομένου το ότι λέγαμε για οικογένεια, αλλά λοιπόν μιλούμε για την ενδοοικογενειακή βία, η οποία υπάρχει και η οποία ανθίζει στην περίπτωση των αλκοολικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι περισσότερο από το 50% των κακοποιήσεων, στο 70% των κακοποιήσεων, σχετίζονται με τον αλκοολισμό. Σε ενδοοικογενειακό επίπεδο σχετίζονται με τον αλκοολισμό. Προφανώς από εκεί πέρα υπάρχει ανασφάλεια. Δηλαδή, μια οικογένεια η οποία έχει έναν αλκοολικό ζει στην ανασφάλεια μέσα. Φτωχή σχέση γονέα παιδιού, ειδικά όταν ο αλκοολικός είναι ο γονέας, εννοείται. Ελλειμματική φροντίδα, παραμέληση ουσιαστικά η οποία υπάρχει πολλές φορές στο παιδί, και από εκεί και πέρα προφανώς υπάρχει ανασφαλής προσκόλληση γονέα παιδιού. Δηλαδή δεν υπάρχει ταύτιση, δεν υπάρχει ένα πρότυπο, ούτως ώστε το πρότυπο με κάποιο τρόπο να λειτουργήσει θετικά για να μπορέσει το παιδί να ταυτιστεί με αυτόν και από εκεί και πέρα να δημιουργήσει μια προσωπικότητα. Προχωρούμε στον επόμενο και τελευταίο πίνακα. Στο τι μπορούμε να κάνουμε, το πρώτο είναι αποτείνουμε σε ειδικούς. Όπως έλεγα προηγουμένως, είτε η οικογένεια, είτε ο ίδιος ο αλκοολικός. Καλύτερο βεβαίως θα ήταν ο ίδιος ο αλκοολικός να αποτανθεί σε ειδικούς, αλλά από εκεί και πέρα η οικογένεια μπορεί να αποτανθεί και η ίδια σε ειδικούς. Και σίγουρα υπάρχει ευαισθητοποίηση των οικείων, πρέπει να υπάρχει ευαισθητοποίηση των οικείων, πρέπει να υπάρχει ενημέρωση, πρέπει να υπάρχει εκτίμηση της κατάστασης και σίγουρα να υποστηρίξουμε όλη την οικογένεια στην αλλαγή, δεδομένου ότι τα στάδια τα οποία θα υπάρξουν θα είναι πολλά, οι δυσκολίες θα είναι πολλές, ο δρόμος είναι μακρύς, αλλά ένας δρόμος ο οποίος προφανώς και αξίζει, ούτως ώστε κάποιος να μπορέσει να αλλάξει επίπεδο ζωής, τόσο κυρίως για τον εαυτό του, όσο και για την οικογένειά του. Μάλιστα. Λοιπόν, ακόμα και για το πιο σοβαρό πρόβλημα, για αυτήν την κεντρική ιδέα, υπάρχει λύση, αρκεί να συνειδητοποιήσουμε και να αποδεχτούμε το πρόβλημα, αν μας αφορά, και από την άλλη να συνειδητοποιήσουμε και να πράξουμε άμεσα και με αντανακλαστικά και ταχύτατα όταν το πρόβλημα έχει να κάνει με κάποιον άλλον που είναι δίπλα μας. Ακριβώς. Λοιπόν, Νικόλα, να σε ευχαριστήσω πολύ.